Λοιπόν, μένουμε Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς πήγε η κίνηση την περίοδο των αγορών και αν τελικά οι Κυριακές ήταν μια χαμένη υπόθεση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Πολλής λόγος για το τίποτα τελικά για τις Κυριακές είναι πράγματι χαμένη υπόθεση ή όχι? Ναι, καταφέρανε να κάνουν την πιο αξιόλογη Κυριακή του χρόνου, δηλαδή την Κυριακή πρώτων Χριστουγέννων, μοιράζοντας την διατρία, γιατί τρεις ήταν οι Κυριακές πλέον, καταφέρανε να την κάνουν μια κοινή μέρα. Δυστυχώς δεν ήταν τα πράγματα όπως τα αναμέναμε την Κυριακή των Χριστουγέννων, γιατί αυτή η Κυριακή ήταν η παραδοσιακή καλύτερη μέρα της αγοράς. Δυστυχώς τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Τουλάχιστον για την φετινή Κυριακή. Πέρυσι είχε πάει πάρα πολύ καλύτερα. Πέρυσι λοιπόν ήταν η καλύτερη Κυριακή, η Κυριακή των Βαΐων, κύριε Φιλιππίδη. Ναι, ναι. Απλά σας λέω, σας μιλάω για την Κυριακή των Χριστουγέννων. Ήταν μια πολύ καλή Κυριακή πέρυσι, όπως η Κυριακή της 28 ήταν μια πάρα πολύ καλή Κυριακή. Φέτος δεν πήγαν έτσι τα πράγματα και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, δυστυχώς οι Κυριακές αρχίζουν να φθήνουν, αρχίζουν να γίνονται σχεδόν καθημερινές μέρες. Θα δούμε. Τώρα έχουμε μπροστά μας την περίοδο των εκπτώσεων, Πρόεδρε. Ναι, στις 15 Ιανουαρίου ξεκινάει η εκπτώση με βάση τον νόμο. Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου είναι η περίοδος των εκπτώσεων. Εκεί τα εμπορικά καταστήματα θα τα δώσουν όλα για να ρευστοποιήσουν. Πιστεύω ότι ο καταναλωτής πρέπει να το εκμεταλλευτεί και να κατέβει στην αγορά και να δώσει το παρόν. Και επίσης έχουμε και μια Κυριακή ανοιχτή. Έχουμε μια Κυριακή ανοιχτή, σύντηστε με το νέο νόμο των 7 Κυριακών. Είναι η πρώτη Κυριακή μετά τις 15, οπότε ελπίζουμε και εκεί να γίνει κάτι, γιατί το αποτέλεσμα δυστυχώς των εορτών δεν ήταν το αναμενόμενο, δεν ήταν ότι καλύτερο, ήμασταν κάτω στις πωλήσεις. Οπότε ελπίζουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο μέσα στην περίοδο των εκπτώσεων. Γιατί ποσοστά μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, μείωση? Κοιτάξτε, εγώ για ποσοστά δεν ας μιλήσω, αν δεν βγει η έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου. Η έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου θα βγει την Τετάρτη, θα την ανακοινώσουμε την Πέμπτη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οπότε θα ξέρετε ακριβώς τι ακριβώς συμβαίνει για να είμαστε και συνεπείς σε λόγους και πράξεις. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εύχομαι και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.